πολλοί κόσμος εδώ στο Twitter, φίλοι της εκπομπής, που μου λένε ότι εσείς ήσασταν εκείνος που τα σώσασταν υπέρ της ιδιωτικής υγείας έναντι της δημόσιας και ζητούσατε μάλιστα κλείσιμο των δημοσίων νοσοκομείων. Εγώ χαίρομαι που όλο το πολιτικό σύστημα πλέον πίνει νερό στο όνομα του δημοσίου συστήματος υγείας και θεωρεί ότι πρέπει να στηριχτεί. Όμως στηρίζεται με χειροκροτήματα ή με προσλήψεις επί της ουσίας? Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να μιλάμε και να συνεννοούμαστε. Ναι. Η συζήτηση στην οποία αναφέρθηκαν ο Σβένα Τρόλς και ο Σβένι Άλλη ήταν μια συζήτηση ελεύθερη και αφορούσε το γεγονός, έγινε με αφορμή δηλαδή, το γεγονός ότι είχε πεθάνει ένας ακόμη συνάνθρωπός μας από ενδονοσοκομιακή λίμωξη στο νοσοκομείο. Εγώ επανέλαβα την άποψη των ειδικών ότι δυστυχώς έχουμε τεράστια προβλήματα στα παλιά μας νοσοκομεία και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να λύσεις το θέμα της ενδονοσοκομιακής λίμωξης. Περί αυτού πρόκειται. Είμαι όχι απλώς από τους θειασσώτες, αλλά από τους πολύ παλιούς υπερασπιστές του δημόσιου συστήματος υγείας. Άρα δεν δέχομαι καμία από τις κριτικές. Το θεωρώ ότι είναι μια φασιστική από τις πολλές επιθέσεις που δέχονται οι απόψεις οι οποίες πηγαίνουν το πράγμα παραπέρα. Δεκτό. Όταν όμως λέμε δημόσια υγεία, με συγχωρείτε, όταν λέμε δημόσια υγεία, εννοούμε ολόκληρο το σύστημα υγείας, το οποίο είναι και το κρατικό και το ιδιωτικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλοι οι γιατροί και όλο το νοσοκομιακό προσωπικό συμμετέχει στην προσπάθεια. Δεν υπάρχει διάκριση. Η διάκριση που κάνετε, αν μιλήσετε με γιατρούς, αν μιλήσετε με τους ανθρώπους που δουλεύουν, είναι απαράδεκτη διάκριση και γίνεται μόνο για πολιτικούς λόγους. Άρα δεν συνεχίζω εδώ. Το σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν άκουσα κριτική πραγματική σε κάποιο από τα μέτρα. Συμφωνούμε, και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, ότι τα όσα μέτρα έχουν μέχρι στιγμής ληφθεί είναι θετικά, είναι στη σωστή κατεύθυνση και λέμε ότι χρειάζονται κι άλλα. Εγώ δεν διαφωνώ ότι χρειάζονται κι άλλα, αλλά δεν διαφωνώ και με συγχωρείτε. Είναι τα μέτρα που χρειάζονται για να καλύψουμε την πρώτη περίοδο της υγειονομικής κινητοποίησης η οποία έχει γίνει. Από εκεί και πέρα θα χρειαστούν κι άλλα, μακάρι να μην χρειαστούν, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε γρήγορα την κρίση. Αλλά ότι θα χρειαστούν κι άλλα δεν διαφωνώ. Επίσης, ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να κινητοποιήσουμε τις τράπεζες με τον τρόπο που το κάνουν άλλα κράτη είναι ότι οι τράπεζες οι δικές μας βρίσκονται υπό την εποπτεία, δυστυχώς, διότι είναι κάτω από ένα ειδικό καθεστώς και ότι αυτό οφείλεται σε αποφάσεις που ελήφθησαν τα προηγούμενα χρόνια και που μας έχουν βάλει δυστυχώς τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Ναι, αλλά άρα χρειάζονται πολιτικές πρωτοβουλίες μπροστά σε έναν κίνδυνο που το αναγνωρίζουν όλοι στην Ευρώπη. Καινούργιο. Ναι, μα βεβαίως, εγώ είμαι αυτός ο πρώτος. Μόνο αδερφό αυτό που λέτε, να μην το συζητήσουμε τώρα, αλλά άρα χρειάζεται μια πολιτική. Ο Ισπανός που ανακοίνωσε τα 200 δις, ας έχει ένα 3 ΑΕΠ. Προφανώς δεν τα έχει στην τσέπη τα 200 δις. Ναι, βγήκε όμως και τα ανακοίνωσε και είπα θα μου τα δώσετε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κόφτε το λαιμό σας. Ναι, γι' αυτό ρωτάω προηγουμένως, μήπως δεν υπάρχουν καθόλου τα λεφτά με την πολιτική που ακολουθείτε για κ. Παπαδημητρίου. Μια στιγμή. Μήπως λέμε λεφτά τα οποία δεν έχουμε γι' αυτό και δεν ανακοινώνουμε μια τελεία, γιατί δεν γίνεται αλλιώς έτσι, δεν γίνεται, βάλτε μια τελεία, σας απαντώ. Παρακαλώ, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα 120 και τώρα προλίγο ανακοίνωσε άλλα 750 δισεκατομμύρια ρευστότητα στην οικονομία. Το ξέρετε ότι λόγω των συμφωνιών που έχει κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση δεν μπορούμε εμείς να πάμε να πάρουμε από αυτά τα χρήματα. Θα χρειαστεί ειδική εξαίρεση για την οποία δουλεύει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, την οποία έχει ζητήσει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν πρέπει να εγκριθεί η εξαίρεση. Ήδη το γεγονός ότι μέσα σε λίγες ώρες το 3,5% για το οποίο είχαμε δεσμευθεί από τον Ιούνιο του 2018, πρωτού κλείσει δηλαδή το τρίτο μνημόνιο, ότι καταργήθηκε, είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Πρέπει να τα αναγνωρίζουμε αυτά, να ξέρουμε γιατί μιλάμε και να βλέπουμε πόσο δύσκολα είναι τα βήματα. Αλλά όταν γίνεται ένα βήμα, να το αναγνωρίζουμε. Δεν είναι εύκολο στα λόγια να σου χτίσω ανώγια και κατώγια, αλλά όταν κυβερνιέται ο τόπος και όταν παίρνουμε μέτρα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον λαό και τον κόσμο, πρέπει να είμαστε μαζί σε αυτή την υπόθεση. Αν είναι να λέτε εσείς μεγάλες κουβέντες, και εγώ προσπαθώ να σας πω ότι περιμένετε, μη βιάζεστε, διότι δεν γίνονται τα πράγματα βιαστικά, διότι δεν έχουμε τα εργαλεία. Ήδη η κυβέρνηση, και αυτό που κρατάω το ότι δεν έχω τα εργαλεία. Για το πακέτο. Αυτό που λέμε για το πακέτο. Σας εξηγώ. Αυτή τη στιγμή στο Ταμείο το Δημόσιο υπάρχουν 32 δισεκατομμύρια.
Μάλιστα. Τα 10 δισεκατομμύρια είναι η τελευταία δόση, ό,τι απέμεινε από την τελευταία δόση του δανείου του τρίτου μνημονίου. Είναι δανεικά. Από τα υπόλοιπα 22, τα 2 είναι αυτά που δεν αγγίζει, μη σου συμβεί κάτι ξαφνικό, μας βαίνουν 20. Υπάρχουν 20 δισεκατομμύρια τα οποία είναι παλιοί φόροι, είναι φόροι που σωρεύτηκαν στη διάρκεια των ετών και είναι στη γενική κυβέρνηση. Πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε. Στους οργανισμούς. Βεβαίως και πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε. Βεβαίως και θα χρησιμοποιηθούν. Αλλά ακόμη και γι' αυτό, επιτρέψτε μου. Ακόμη και γι' αυτό. Και να ακούσουμε μετά τον κύριο Πέτα. Έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση, όχι τούτη, η προηγούμενη, έχει υπογράψει ότι για να το κάνουμε χρειαζόμαστε ειδική άδεια. Την οποία θα πάρουμε, την οποία τη ζητήσαμε, την οποία ήδη προχωράει και εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το πετύχει. Αλλά σε αυτό οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να είναι μαζί. Και κυρίως αυτοί που υπέγραψαν αυτό το πράγμα, το οποίο εγώ ξέρετε ότι ήμουν αντίθετος και το βλέπετε τώρα. Έλεγε ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, έλεγε ότι με αυτά τα χρήματα τα ομόλογά μας θα είναι πάντοτε σιδερένια. Και όμως μέσα σε λίγες ώρες, μέσα σε λίγες μέρες, σε τρεις μέρες μέσα, είδατε ότι δεν είναι επαρκής άμυνα αυτό. Άρα δεν ίσχυε αυτό το επιχείρημα και όταν το έλεγα εγώ και ορισμένοι άλλοι, μου λέγατε διάφορα άλλα πράγματα. Μα τον Ιούλιο πανηγυρίζαμε και τον Αύγουστο ότι έχουμε μηδενικά επιτόκια. Και αρνητικά επιτόκια. Να ακούσουμε, σας παρακαλώ κύριε Παπαδημητρίου.